119 ελέγχους σε αντίστοιχο αριθμό κτισμάτων πραγματοποίησαν μέχρι χθες τα κλιμάκια της Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, με στόχο να καταγράψουν τα προβλήματα που έχουν αφήσει οι σεισμικές δονήσεις. Τα αποτελέσματα σοκάρουν, καθώς μόνο μέσα στις δύο πρώτες ημέρες, από τους 119 ελέγχους, σε 48 περιπτώσεις εντοπίστηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ 71 κτίσματα κρίθηκε ότι δεν μπορούν πλέον να είναι κατοικήσιμα και οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να παραμείνουν μέσα σε αυτά. Σήμερα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τα κλιμάκια που είχαν έρθει από την περιοχή αυτού του τομέα των Χανίων, 5 μηχανικοί. Το γενικό σύνολο και των τριών ημερών δεν το έχουμε ακόμα. Θα μας κοινοποιηθεί αύριο το πρωί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Οι δύο πρώτες μέρες, αν θέλετε τα στοιχεία, μπορώ να σας τα δώσω. Συνολικά ήταν 119 τα κτίρια τα οποία ελέγξαμε. Μέσα σε αυτά ήταν και 10 εκκλησίες. 48 ήταν ok, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ήταν πράσινα, και 71 ήταν μη κατοικήσιμα. Έχουν σημανθεί με κίτρινο χρώμα. Ανάμεσα στους ελέγχους υπήρξε και η αποτύπωση της κατάστασης σε 10 συνολικά ναούς, όπου 5 κρίθηκαν χωρίς πρόβλημα, ενώ άλλοι 5 απαγορεύτηκε να δέχονται προσκύνημα των πιστών και αποκλείστηκαν ήδη. Η αγωνία πάντως διευρύνεται, καθώς οι περιπτώσεις που ελέγχθησαν δεν αφορούν τη σημερινή ημέρα των ελέγχων των κλιμακίων που ολοκλήρωσαν το έργο τους, όπως τόνισε ο κ. Φραγκάκης, και πιθανότατα θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα. Εδώ αυτή τη στιγμή, από ότι μου είπε η τεχνική υπηρεσία η οποία τις μαζεύει, είχαμε καμιά σαρανταριά τις καινούργιες, οι οποίες είναι σε όλα σχεδόν τα χωριά που έχουμε περάσει. Δηλαδή περνάμε από ένα χωριό που είναι χωριό που έχουμε περάσει και δύο φορές και τώρα έχει ξανά έτοιμα κάποιος, έστω και ένας, εμείς θα πρέπει να πάμε. Η αγωνία διευρύνεται περαιτέρω, με δεδομένο ότι τα κτίσματα τελικά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι πολλαπλάσια. Καθώς πέραν των 119 που ελέγχθησαν και πέραν αυτών που είχε αποτυπωθεί το πρόβλημα, υπάρχουν σπίτια κλειστά που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι επικρατεί στο εσωτερικό τους, καθώς οι ιδιοκτήτες τους είτε απουσιάζουν είτε δεν έχουν εκτιμήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν έχουν ενημερώσει τις αρχές για τη διενέργεια ελέγχων. Την ίδια ώρα πάντως, καθημερινά οι αιτήσεις για έλεγχο αυξάνονται, με το Δήμαρχο να δηλώνει ότι θα τεθεί χρονικό όριο προκειμένου έλεγχοι κάποια στιγμή να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και να υπάρξει μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης. Κάθε μέρα καταφτάνουν εδώ καινούργιες αιτήσεις. Αυτές οι αιτήσεις, για να πάμε να δούμε, δηλαδή περνάμε από ένα χωριό και μετά που θα περάσουμε έρχονται αιτήσεις για να ξαναπεράσουμε. Και έχουμε ξαναπεράσει δεύτερη φορά και μετά έρχονται και άλλες αιτήσεις για να ξαναπεράσουμε. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε ένα χρονικό περιθώριο ώστε να τους δώσαμε το δικαίωμα, ας πούμε, μέσα σε 5 ημέρες, σε μία εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν θα μπορούμε να δεχτούμε, να δεχόμαστε άλλες αιτήσεις. Και ενώ η καταγραφή των πληγών από τους σεισμούς στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος συνεχίζεται, ο Δήμος τελικά κρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι δεν χρήζει κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία ως πρόταση κατατέθηκε από το Δήμο στις 27 Ιουλίου, πριν την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, που πιθανά θα μπορούσαν να αποδώσουν μια άλλη διάσταση στην αναγκαιότητα το αίτημα να γίνει αποδεκτό. Το αίτημα έγινε 27 Εβδόμου του 2021. Εμείς σαν Δήμος το κάνουμε στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια το κάνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και απαντάει στην Περιφέρεια απαντάει το Υπουργείο και κοινοποιείται σε εμάς. Εάν κάνατε τώρα το αίτημα με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε για τα σπίτια τα οποία είναι επικίνδυνα κατοικήσει κόσμος μέσα, δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα? Δεν χάνουμε και τίποτα το ιδιαίτερο. Γιατί λέει, ωστόσο για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε ότι η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες και δεν συνδέεται με τη διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πληγής σας από σεισμό.